Βροχή προστίμων για παραβατικέ επιχειρήσει σε περιπτώσει που διαπιστώνονται φαινόμενα εσχροκέρδεια, πρόκειται να επιβάλλει η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξη. Ο Υπουργό Ανάπτυξη, Τάκη Τεοδωρικάκο, ανακοίνωσε ότι τριπλασιάζονται τα ανώτατα πρόστιμα για παραβάσει των μέτρων ελέγχου των τιμών, σημειώνοντα ταυτόχρονα ότι ζήτησε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να δώσει προτεραιότητα στου ελέγχου των πολιεθνικών και στο κατά πόσο τιμολογούν ακριβότερα τα προϊόντα του στη χώρα μα. Σήμερα το ανώτερο πρόστιμο πηγαίνει από τα 2 εκατομμύρια ευρώ στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Κανένα δεν πρέπει να σκεφτεί ότι μπορεί να παραβιάσει τον νόμο. Ο Υπουργό μίλησε επίση για ενίσχυση των ελέγχων με προστίκη νέων στελεχών στη Δημαία και αναδιοργάνωση του ελεγκτικού μηχανισμού τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και στι περιφέρειε. Στο μεταξύ, τα μέτρα και οι παρεμβάσει τη ακρίβεια επεκτείνονται μέχρι το τέλο του έτου, όπω προβλέπεται σε τροπολογία του Υπουργού Ανάπτυξη που προωθείται στη Βουλή προ ψήφιση. Συγκεκριμένα, η τροπολογία περιλαμβάνει την επέκταση του χρόνου εφαρμογής του πλαφών του περιθωρίου κέρδους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, τον πενταπλασιασμό του ανώτατου ορίου προστίμου για την παράβαση των διατάξεων του πλαφών και την αύξησή του από 1 εκατομμύριο ευρώ σε 5 εκατομμύρια τον τριπλασιασμό του ανώτατου ορίου προστίμου για παράβαση των διατάξεων περί απαγόρευσης προοδητικών ενεργειών όταν έχει προηγηθεί ανατίμηση και την αύξησή του από 2 εκατομμύρια σε 6 εκατομμύρια ευρώ. Την παράταση του καλαθιού του νοικοκυριού έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2024. Την παράταση της υποχρέωσης ανακοίνωσης ανατιμήσεων των προμηθευτών από τα σούπερ μάρκετ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 την παράταση της υποχρέωσης ανακοίνωσης ενδεικτικών τιμών οποροκυπευτικών προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και τον περιορισμό του πλαφών στο βρεφικό γάλα μέχρι την ίδια ημερομηνία.